Το Νοέμβριο του 2020 κινδύνεψε να πνιγεί από τα ορμητικά νερά του Αρκαδιώτη Ποταμού που έφτασε μέχρι το ισόγειο του σπιτιού του. Σήμερα, δέκα μήνε μετά την καταστροφική θεομηνία, το ποτάμι που διέρχεται μπροστά από το σπίτι του όχι μόνο δεν έχει καθαριστεί, αλλά η πυκνή βλάστησή του θυμίζει κάτι από ζούγκλα. Απογοητευμένο και αγανακτισμένο από τι ενέργειε των αρμοδίων αρχών του Ρεθύμνου, ο Άγγελο Γαλαγκουράκη, που είναι ένα από του λιγοστού κατοίκου τη περιοχή στο ύψο του Σταυρωμένου, ξεσπά στο φακό τη Κρήτη TV. Τι πρώτε μέρε εμφανιστήκαν κάποια συνεργεία εδώ πέρα από την περιφέρεια που μετρήσανε κάποια πράγματα. Δεν έχει ξανακουμπήσει κανεί. Όπω βλέπετε και πίσω, ο ποταμό είναι τελείω ακαθάριστο. Τελείω. Νερό δεν πρόκειται να περάσει από εδώ πέρα και μπορώ να του το διαβεβαιώσω εγώ που τον εζώ τον ποταμό κάθε μέρα και δεν κάθομαι σε κανένα γραφείο και σε καμία καρέκλα να βγάζω σχέδια και να λέω ότι θα γίνουν έργα. Βλέπετε εδώ πέρα ένα χάο. Είναι σαν ζούγκλα, σαν ζούγκλα είναι. Και παρατηρήστε εδώ πέρα και το δρόμο και τον υπόλοιπο ποταμό αν έχει γίνει Μία μαχαιριά, αν έχει παίξει ένα μηχάνημα ή αν έχει ακουμπήσει κανεί το οτιδήποτε. Πέρυσι, για να γλιτώσει από τα νερά του ποταμού που ξύλωσαν το δρόμο μπροστά από το σπίτι του και έφτασαν μέχρι το σαλόνι, του πήδηξε σε παρακείμενη ταράτσα μαζί με τη γυναίκα του και το δύο μηνών παιδί του από το παράθυρο τη κουζίνα. Φέτο αισθάνεται την ίδια απειλή, καθώ ουδή φρόντισε για τα αυτονόητα. Και μέσα από τα σπίτια μα απεράσει και μέσα από το χωριό το υπόλοιπο να κάνει ότι οι υπόλοιπε καταστροφέ δεν έκανε πέρυσι θα τι κάνει φέτο. Ο κύριο Γαλακουράκη από τι πρώτε ημέρε τη περσινή θεομηνία έχει ζητήσει την τη βοήθεια των αρμοδίων, όμω δυστυχώ οι αρμοδιότητε για το ποιο κάνει τι αποτέλεσαν μπαλάκι μεταξύ Δήμου και Αντιπεριφέρεια. Το μπαλάκι συνεχίζει. Η Περιφέρεια λέει ότι έχουν μπει συνεργεία να μετρήσουν, να κάνουν οριοθετήσει του ποταμού. Ο Δήμο μου λέει: Εγώ δεν μπορώ να κουμπίσω το δρόμο γιατί δεν με αφήνει η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια μου λέει: Ο δρόμο είναι δουλειά του Δήμου. Και το ίδιο γίνεται και συνεχίζει το ίδιο να αποδίδει ο ένα ευθύνη στον άλλο και να μην μπορώ εγώ να βρω άκρη. Και δεν με νοιάζει ο δρόμο. Το δρόμο τον έχω στρώσει εγώ πέντε φορέ με δικά μου έξοδα, με νοιάζει ότι θα πνιγούμε πάλι. Απλά εγώ δεν, δεν, ξε, δεν, δεν ξέρω τι να πω. Να πω ότι πρέπει να σκοτωθεί κάποιο, να πνιγούν άνθρωποι όπω πνιγήκανε στη Μάντρα, όπω πνιγήκανε στην Καρδίτσα, για να βάλουν νερό στο κρασί του και να πούνε ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στο Σταυρωμένο και να κάνουν κάποια έργα. Όπω αποτυπώνει ο αδιάψευτο μάρτυρα τη Κρήτη TV. Ο ποταμό που ξεκινά από το Αρκάδι και φτάνει έω και του Σταυρωμένου είναι ελάχιστα καθαρισμένο σε κάποια σημεία του, ενώ ακόμα και ο δρόμο πάνω από τη γέφυρα παραμένει στην ίδια ακριβώ διαλυμένη κατάσταση όπω την πρώτη ημέρα. Τη γέφυρα λένε θα τη φτιάξουν τώρα, λέει τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει ο εργολάβο, δηλαδή όταν θα τρέχει ο ποταμό θα μπει ο εργολάβο να ξεκινήσει να φτιάχνει τι. Να φτιάχνει τι. Να χρεώνουν μέρε, να χρεώνουν λεφτά και να μην γίνεται τίποτα. Αξιοσημείωτο είναι επίση ότι κανεί από του πληγέντε τη περιοχή δεν αποζημιώθηκε ούτε ένα ευρώ για τι ζημιέ που υπέστη κατά τη θεομηνία του περσινού Νοεμβρίου. Ό,τι λεφτά πήραμε στην πρώτη πλημμύρα, πήραμε και τώρα. Το απόλυτο μηδέν. Πάντω, πέρα από τι ελάχιστε κατοικίε που υπάρχουν πέριξ του ποταμού του Σταυρωμένου, σε ενδεχόμενη νέα πλημμύρα, ορατό είναι ο κίνδυνο και για το σχολείο τη περιοχή που πέρυσι εκενώθηκε άρον-άρον, ώστε να μην κινδυνεύσουν οι λιλιπούτοι μαθητέ.